Μία διαπραγμάτευση η οποία καλά κρατεί, μου επιτρέψετε την έκφραση, και η οποία φαίνεται ότι έχει να διανύσει ακόμα αρκετό δρόμο. Εντάξει, ξέρετε ότι στις 20 Φεβρουαρίου είχαμε μία επί της αρχής συμφωνία για την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων και των επικεφαλής των θεσμών στην Ελλάδα. Τέθηκαν τα περιγράμματα στη βάση των οποίων Συνεχίζεται η συζήτηση. Ε, Όπω δηλώθηκε και από του ε, θεσμού που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώθηκε πρόοδο σε μια σειρά από τομεί. Αλλά από εκεί και πέρα παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία φιλοδοξούμε όχι μόνο εμεί αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία των συζητήσεων να έχουν κλείσει καταρχήν μέχρι τι 20 Μαρτίου στο Eurogroup. Ξέρετε ότι τα ανοιχτά ζητήματα αφορούν. Τη συζήτηση που γίνεται για τα εργασιακά, με τι ε, ούτω ή άλλω διαφορετικέ οπτικέ γωνίε που έχει η ελληνική κυβέρνηση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, αλλά και μια σειρά από διαφορέ που έχουν προκύψει ό,τι αφορά τα μέτρα και τα αντίμετρα. Τώρα, η φιλοδοξία επίση ότι... δεν ήταν η κυρία Τσανακόπουλε μια πολιτική λύση στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, το οποίο δεν προέκυψε πάλι στα τεχνικά κλιμάκια είμαστε. Ναι. Ε, κοιτάξτε, ξέρετε ότι η όλη η καθυστέρηση στο ζήτημα της ολοκλήρωσης δεύτερης αξιολόγησης έχει προκύψει από μια πολιτική διαφωνία η οποία υπερβαίνει κατά πολύ. Της, το, την περιορισμένη έκταση της χώρας μας. Αφορά την κεντρική διαφωνία που συνοδεύει το ελληνικό πρόγραμμα ήδη από, το, από την πρώτη μέρα της εκκίνησής του, από το 2010. Και σχετίζεται με τις διαφωνίες μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, ως προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και ως προς τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρθούν για την απομείωσή του. Ε, από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι αυτή τη φορά υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις ε, βεβαίως επειδή ακριβώς πρόκειται για μια πλανητικού χαρακτήρα συζήτηση δεν αφορά δηλαδή στενά το ελληνικό πρόγραμμα αλλά ε, αφορά πολύ γενικότερα την ίδια την, ε, ε, θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα προγράμματα του ESM τα υπάρχοντα και όσα προκύψουν από εδώ και στο εξή, σα ευχηθούμε να μην προκύψει άλλο. Ε, κατά τη γνώμη μου είναι λογικές αυτού του τύπου οι καθυστερήσει. Βεβαίως προκαλούν αβεβαιότητα, όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατάμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας είναι ότι δεν επιτρέπεται, δεν πρέπει να κάνουμε για άλλη μια φορά το ίδιο λάθο. Δηλαδή υπό yeah. την πίεση του χρόνου, ε, που πράγματι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να επανέλθει η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία. Ε, να μεταθέσουμε για άλλη μια φορά το πρόγραμμα, το πρόβλημα. Ε, να μην έχουμε μια συνολική λύση. Ε, να, μην, να, μείνουν μετέωρα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του ελληνικού χρέου και έτσι το πρόβλημα να ξανασκάσει μπροστά μα μετά από τρει, τέσσερι ή πέντε μήνε. Να ρωτήσω το αυτονόητο σε αυτό που μόλι αναφέρατε. Υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Ο χρόνο δεν πιέζει ασφυκτικά πλέον. Σα είπα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο παράγοντα του χρόνου. Όμω, εξίσου κρίσιμο είναι να μην μετατεθεί για άλλη μια φορά το, πρό... mm. το πρόβλημα. Διότι, αν δεν υπάρξει μια συνολική συμφωνία αυτή τη στιγμή, ε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο και μπορεί να έχουμε ένα πρόσκαιρο κέρδο για την ελληνική οικονομία τη τάξη των δύο ή τριών μηνών. Ε, αλλά αυτό το κέρδο ε, πάρα πολύ γρήγορα θα εξαφανιστεί καθώς το πρόβλημα θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Ε, γι' αυτό λέω ότι ενώ ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντα. Την ίδια στιγμή πρέπει να μα ενδιαφέρει και το πέρα από το πότε θα κλείσει η αξιολόγηση και το πώ θα κλείσει. Αν δηλαδή θα μπορέσουμε να έχουμε μια λύση που θα αφορά όχι μόνο την τεχνική συμφωνία μέχρι το 2018 και τα μέτρα και τα αντίμετρα που αφορούν το 2019, αλλά και μια λύση που θα δίνει, εν πάση περιπτώσει, μια καθαρή προοπτική για τη διαχείριση του ελληνικού κράτου. Τι είναι πρέους. αυτό που γεννάει αισιοδοξία σε εσά, ε, μου είπατε πριν ότι υπάρχουν πλέον οι προποθέσει. Ποιε είναι οι προποθέσει ε, αυτέ. Ε, το είχαμε πει και το έχουμε επαναλάβει δεκάδες φορές, ότι είναι δύο. Η πρώτη είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υποχωρήσει από τη θέση την οποία εξέφραζε ήδη από το Δεκέμβρη του 2015 mm -hmm. για 4,5 δισεκατο... δισεκατομμύρια επιπρόσθετα μέτρα ε, και ως προς αυτό με τη συμφωνία της Κωστής Φλεβάρη όπου υπάρχει ε, μία ε, σύγκληση στο ότι τα μέτρα τα οποία θα παρθούν ε, για την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Ε, φαίνεται ότι δημιουργούνται οι όροι για να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό το ε, τομέα ε, και, το, και η δεύτερη προϋπόθεση φυσικά αποτε, ε, αφορά την, ε, ε, την αλλαγή πλεύσης ας το πούμε έτσι, της ε, Γερμανίας ό,τι αφορά τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Δηλαδή, ε, μια πιο ρεαλιστική τοποθέτηση για, τον, ε, ε, για τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και μια αποδοχή εκ μέρου της γερμανικής κυβέρνησης να προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να καταστρέψει Βιώσιμο. Νομίζω ότι αυτέ οι προποθέσει φαίνεται ότι αρχίζουν και συγκροτούνται και έχω την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν θετικέ εξελίξει στο, στον τομέα αυτό.